Ήρθαμε εδώ και εγώ προσωπικά για να τιμήσω έναν Έλληνα, έναν γενναίο άνθρωπο, έναν ήρωα. Έναν Έλληνα που θα αποτελεί πρότυπο γενναίων θάρρος του, τόλμη του, η αφοβία έναντι του θανάτου. Έναν Έλληνα που υπηρέτησε την Ελλάδα και τα ιδανικά της ελευθερίας, όπου τον έταξε η πατρίδα, με ακατάβλητο θάρρος και με αυτοθυσία επαληθεύθηκε σε αυτόν ότι τους γενναίους και ο θάνατος τους φοβάται και τα εθνικά βόλια τους ευλαβούνται. Έριξε όταν ήταν ο Κυπριακός αγώνας τους Τούρκους στη θάλασσα. Δεν θα ήθελα να κάνετε αυτό, να φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Εγώ μιλάω σαν παπάς και σαν Έλληνας. Δεν θέλω στις άλλες ομιλίες. Θα με κατακλουργήσουν σε λίγο τα μέσα ενημερώσεως. Θα πούν ό,τι θέλουν. Δεν χρειάζεται. Και μου απαγορεύεται να μιλήσω. Σεβαστείτε την επιθυμία μου. Αφήστε για τους άλλους. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας έναν γενναίο άνθρωπο. Σε παραμορφωτικές ιστορικές περιγραφές δεν προωθεί την δημοκρατική συντήρηση, δεν καλλιεργεί την πολιτική οριμότητα. Την κοινοβουλευτική δημοκρατία πρέπει να χαρακτηρίζει φαντασία, τόλμη και γενναιοδορία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ας πάρει την πρωτοβουλία η εκτελεστική εξουσία. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και βατός. Και λέει κι άλλα. Άρα όταν ο στρατηγός κάνει τη δήλωση και λέει να μου ζητήσει η ελληνική πολιτεία συγγνώμη, δίνει μια γροθιά στην ελληνική κατάσταση, στην πραγματικότητα σήμερα, που δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε μια παραποιημένη δημοκρατία, που μπορεί όλοι οι άλλοι να λένε τα αισθήματά τους, αλλά όσοι είναι Έλληνες είναι αποδιοπομπαίοι. Αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει ένα ελάττωμα, ένα από τα πολλά ελαττωματά της είναι. Τρώει σαν τον χρόνο τα παιδιά της. Ο Σοκράτης τελείωσε τη ζωή του με κόλλημα. Ο Κολοκοτρώνης στη φυλακή. Και ο στρατηγός Περδικλής στη φυλακή, χωρίς να μπορεί να πάει να μετάσχει στην κηδεία του παιδιού του. Αυτό και μόνο να σε παραγωγεί. Στην Εκκλησία έχουμε μάρτυρες. Στην πατρίδα έχουμε ήρωες. Εγώ θα σε έλεγα μάρτυρα της πατρίδος και της ελευθερίας.